Τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την κλιματική αλλαγή παρουσίασε σήμερα στην Καρδίτσα το μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος και πρώην βουλευτής Εύβοιας, κ. Βαγγέλης Αποστόλου. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε, ο κ. Αποστόλου τόνισε πως για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής απαιτούνται μεταξύ άλλων μια διεθνής δεσμευτική συνθήκη για μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μέτρα για την αποκοπή της αποβάσωσης, αλλά και δράσεις για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. Εμείς μιλάμε για μια μείωση η οποία πρέπει να φτάσει στο 40% μέχρι το 2020 και βεβαίως μέχρι και 80% το 2050. Μιλάμε για τα 110 δις να αναλυθούν από τις ανεπτυγμένες χώρες κυρίως και όχι το οποιοδήποτε ποσό να διαχειρίζεται μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας αλλά μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μιλάμε βεβαίως για την απεξάρτηση από τις ενεργειακές παραγωγές οι οποίες μολύνουν, ρυπαίνουν ατμόσφαιρα, λιθάνθρακας, λιγνίτης. Μιλάμε για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικά θα έλεγα μιλάμε για ένα ενεργειακό το οποίο θα έχει ως βασικό πυλώνα τη δημόσια ΔΕΗ αλλά και οι υπόλοιπες επενδύσεις πάνω στον κλάδο θα πρέπει να βρίσκονται υπό κοινωνικό έλεγχο. Το βράδυ, εξάλλου, οι γραμματείες Καρδίτσας και Τρικάλων πραγματοποιούν εκδήλωση συζήτηση στο Παυσίλυπο για το περιβάλλον.